Τη συνέντευξή σου, πότε βγήκε το σύνολο, χθες ήτανε. Ναι, χθες. Μου λες, επειδή μου ρωτάνε μια κοπέλα, πώς ονειρεύεσαι τη ζωή στο σπίτι, πώς θα είναι. Και λέει, απαντάς, με κήπο, με παιδάκια, με αυτό. Και λες, εσύ ένα μεγάλο σπίτι για να χωράει πολλά σκυλιά. Ναι, ναι. Η μαμά σου τι σου είπε. Το ξέρει, νομίζω. Και παιδί, άμα κάτσει, ξέρεις, άμα τύχει, θα πάρουμε ένα. Τύπου κάπως έτσι. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία τα ζώα. Θα ήθελα να έχω πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Απλά δεν μπορώ λόγω χρόνου, αλλά κάποια στιγμή θα το καταλάβω. Δηλαδή είναι ο λόγος που θέλω να... Το καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είναι και λίγο ανώριμο αυτό που λες. Δεν είναι ανώριμο. Είναι συνειδητοποιημένο, γιατί ο κάθε άνθρωπος νομίζω καταλήγει εκεί που είναι η καρδιά του. Δεν είναι ότι αφορίζω ή λέω δεν θα κάνω παιδιά ποτέ, θέλω να έχω μόνο σκυλιά. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη ευλογία. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον όνομα της? Έχω δει ένα επεισόδιο, δύο, ναι. Όλο αυτό με το μαυρίδι και τα σκυλιά και αυτά. Όχι, που λέει τα. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Εξήγησέ μου, λέω, θέλω να σε ακούσω. Από τη δική μου θέση, εγώ το κατανοώ γιατί και εγώ αυτό κάνω. Θέλω να πω ότι για μένα η ζωή ενός σκύλου δεν είναι κάτι λιγότερο από τη ζωή ενός ανθρώπου. Όπως και να ακουστεί αυτό, είναι ένα όν το οποίο έχει αγάπη, έχει ψυχή, έχει ενσυναίσθηση και γενικότερα άμα σέβεσαι τους ανθρώπους πρέπει να σέβεσαι και όλα τα πλάσματα, δεν είναι μόνο ο σκύλος, πρέπει να σέβεσαι τη φύση. Δεν ξέρω, εγώ το κατανοώ, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αναφέρεσαι, αλλά τον έχω δει στο επεισόδιο που είδα ότι τάιζε ένα σκυλάκι και... Και γιατί όχι, δεν είναι κάτι κακό. Γιατί πάντα κάτι καλό που κάνει ένας άλλος άνθρωπος πρέπει να είναι κατακριτέο επειδή δεν είναι τόσο συμβατό με αυτό που δείχνει η κοινωνία. Ή ας πούμε έχει τύχει, επειδή όπως και εγώ και η καλύτερη μου φίλη τέλος πάντων, μία από τις καλύτερες μου φίλες, να βοηθάει πάρα πολύ ζώα και να τη στέλνω, ανεβάζει και προσπαθεί και βρίσκει σπίτι με δικά της έξοδα, να τη στέλνουν μηνύματα στο Instagram, δεν πας να σώσεις κανέναν άστεγο. Δεν το καταλαβαίνω το mentality του ανθρώπου, ο οποίος δεν κάνει τίποτα για τον διπλανό του και απλά έρχεται για να πολεμήσει εσένα, επειδή θεωρεί ότι είσαι ο τρελός με τα ζώα, ο οποίος δεν σέβεται τους ανθρώπους. Και επίσης δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος βρήκε άστεγο στον δρόμο και είπε, έλα να μείνει στο σπίτι μου. Δηλαδή μιλάνε όλοι από μία θέση η οποία είμαστε όλοι έτοιμοι εγώ να κρίνουμε. Εγώ συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λες και εγώ έχω περάσει μία φάση που ήμουνα σε αυτό, δηλαδή... Αλλά ήταν στην υπερβολή του, δηλαδή το λίγο πιο πολύ τα ζώα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και καταλαβαίνω και αυτό που λες ότι από την άλλη μπορεί κάποιος να κάθεται στο καναπέ του, να μην κάνει τίποτα και αντί να πεις ένα μπράβο, όλοι πρέπει να κάνουμε από κάτι και να μην καθόμαστε να κρίνουμε τους άλλους. Ναι, ακριβώς, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτό που λες. Δεν μπορείς να συγκρίνεις όμως. Δεν συγκρίνεται, κατάλαβες τι να σου πω. Δεν πρέπει να μπαίνεις στη λογική του να συγκρίνεις ζώο ή άνθρωπος. Γιατί, δηλαδή για μένα γιατί δεν υπάρχει πρέπει. Σύγκριση. Γιατί. Σαφώς και πρέπει να αγαπάμε, να προστατεύουμε, να σεβόμαστε τη φύση, να σεβόμαστε την όποια ύπαρξη που υπάρχει γύρω μας. Αλλά. Πώς μπορείς να το συγκρίνεις? Εγώ το λέω από την καρδιά μου όμως αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι θα δώσω μικρότερη σημασία σε έναν άνθρωπο που μπορώ να βοηθήσω από ότι σε ένα σκύλο. Προφανώς δεν εννοώ αυτό. Εννοώ από την πλευρά της ενσυναίσθησης και της αγάπης και αυτό που παίρνεις κιόλας επίσης. Αλλά όπως και η ευθύνη, όπως είναι τα παιδιά τα οποία είναι απροστάτευτα και είμαστε υποχρεωμένοι να τα προστατεύουμε και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γι' αυτό. Όχι για τα δικά μας παιδιά, γενικότερα για τα παιδιά του κόσμου. Έτσι είναι και αυτά αδύναμα πλάσματα. Οπότε ο καθένας κάνει αυτό στο οποίο ανήκει η καρδιά του. Και εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι. Με αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, σημαίνει ότι. Με τα ζώα συμβαίνει. Ή εσύ το ανοίγεις και το πας και στο ότι δεν θέλεις να τρως κρέας. Εγώ δεν τρώω κρέας, ως γνωστόν. Πολλά χρόνια. Πάνω από 10. Νομίζω και ο Μαυρίδης τώρα που το... Ναι, δεν ξέρω. Είναι ένας άλλος κώδικας. Για μένα είναι πολύ υποκριτικό από τη θέση που βρίσκομαι να κάθομαι και να λέω αγαπάω αυτό, αλλά να τρώω. Για μένα ένα αρνί είναι όπως ο σκύλος μου. Είναι σαν τρώω το σκύλο μου. Όπως ο σκύλος με την οικογένειά μου. Άμα πάθει κάτι κάποιος από την οικογένειά μου, θα με πονέσει το ίδιο με το να πάθει κάτι ο σκύλος μου, γιατί είναι η οικογένειά μου. Το βλέπω έτσι. Αυτό. Έχει σκύλο. Εγώ. Ναι. Έχω και σκύλο, έχω και γάτα, έχω και χελώνες. Τέλεια. Ωραία.
Ωραία. Δεν ξέρω, ίσως είναι και από τη δική σου θέση, ρε παιδί μου, ή τη θέση των ανθρώπων που προφανώς ο περισσότερος κόσμος έχει αποφασίσει να έχει αυτή τη θέση που είπες και εσύ, το οποίο είναι και πάρα πολύ λογικό. Ή το ότι όταν έχεις παιδιά, ξέρεις κάπως προφανώς το... Όχι, εμένα μου κάνει εντύπωση και εκτιμώ το ότι συνειδητά πιστεύεις αυτό. Ναι, το πιστεύω αυτό. Γενικά. Όχι, για μένα υπάρχει μια ισότητα σε όλα τα έμβια πλάσματα. Όλοι δηλαδή, μπορεί ο πόνος και η αγάπη για μένα να είναι το ίδιο και να συμφωνώ στο συνέστημα. Δηλαδή, το συνέστημά μου να είναι ακριβώς το ίδιο με το δικό σου. Αλλά στη διατύπωσή του, δημοσίως, δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει, ναι, εγώ δεν. Γιατί καταλαβαίνω ότι μέσα στον πόνο, ας πούμε, που υπάρχει όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα για τα παιδιά, δεν μπορώ να το βάλω στο λόγο μου, να το βάλω στα ίδια. Δεν μου πάει. Στην ίδια ζυγαριά, κατάλαβες. Δεν μου πάει. Εγώ το βάζω γιατί ακόμα και αυτό το πρόβλημα με το πώς φερόμαστε στα αδέσποτα στην Ελλάδα είναι αντικατοπτρισμός της κοινωνίας μας. Έτσι φερόμαστε και στους ανθρώπους. Καλά, δεν σημαίνει αυτό και για μένα. Ότι... Περίμενε λίγο. Συμφωνώ, όχι αλλά, όλοι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες είναι έτσι. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδας αγαπούν πάρα πολύ τα ζώα. Ισχύει πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο οι φιλόζωοι είμαστε και πολύ και δυνατοί. Και πολύ δεμένοι και πολύ ενεργοί. Αλλά το ότι υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο είναι όμως ακραίο. Δηλαδή είναι λες και έχουν βγει δεν ξέρω από πού. Υπάρχει σίγουρα βλέπεις και αυτό δηλαδή ποσοστό. Ότι δεν υπάρχει μία ή είναι αυτό που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά είναι και κάποιοι που είναι πολύ ακραίοι. Όχι, υπάρχει σίγουρα και αυτό το εγώ ποσοστό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Ισχύει. Όπως είναι και αν θέλεις οι γονείς που μπορεί να είναι κάποιες φορές υπερπροστατευτικοί σε σημείο τρέλος που αντιλαμβάνεις πως δεν έχει να κάνει με το παιδί, έχει να κάνει με τις δικές τους πεποιθήσεις. Και αυτό είναι ακραίο και μπορεί να γίνουν και προσβλητικοί πολλές φορές. Το καταλαβαίνω. Όλοι σε κάποιο βαθμό έχουμε την τρέλα μας. Κάπου μας γυρνάει. Σε κάποιους γυρνάει σε αυτό. Αυτό το αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι απόλυτα που λες. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι όλοι οι φιλόζωοι, όλες οι φιλοζωικές είναι καταπληκτικές και είναι κάποιοι που είναι πραγματικά ακραίοι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τον όχι, άνθρωπο. Ακραίοι λέω, δεν λέω τους φιλόζωους. Ακραίους λέω αυτούς που φέρονται άσχημα. Ότι είναι ένα μικρό ποσοστό. Α, καλά, αυτό εννοείται ότι. Αυτό εννοώ. Α, οκ, okay, πάντως υπάρχουν και τα δύο. Ναι, αυτό με, ναι. Δηλαδή αυτή η άσχημη εικόνα δημιουργείται από ένα μικρό ποσοστό. Που φέρονται όμως πολύ ακραία, πάρα πολύ άσχημα. Ισχύει, απλά υπάρχει και το ίντερνετ και ταξιδεύουν όλα πολύ πιο γρήγορα πια. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολη η πληροφορία να τη δεις. Νομίζω ότι γενικότερα η βία στα ζώα, είτε στα παιδιά, που όλα είναι συνυφασμένα έτσι. Αν μπορείς να πειράξεις σε ακραίο βαθμό και να βασανίσεις ένα ζώο, σαφέστατα, βάσει ερευνών θα το κάνεις και σε ένα ζώο. Είναι μια ψυχική διαταραχή. Είσαι ένας βίος άνθρωπος. Έχει να κάνει με πάρα πολύ θυμό και προσωπικά βιώματα. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή πολύ. Επιτυχία. Πρεμιέρα σήμερα για το Success Story. Πρεμιέρα για το Success Story. Σε όλη την Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη βγαίνει την επόμενη εβδομάδα, αν και προβάλλεται το Σάββατο στο φεστιβάλ. Που θα είμαι και εκεί, Ελλάδα και εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και χαρά σας. Θα τα πούμε.